Ανάμεσα στην κοιλάδα του Ιορδάνη ποταμού και την νεκρά θάλασσα, απλώνεται η έρημος της Ιουδαίας. Μέσα στο απότομο και τραχή τοπίο, λίγο έξω από την αρχαιότερη πόλη του κόσμου, την Ιεριχώ, μια μικρή όαση έγινε σημείο αναφοράς μέσα στους αιώνες. Το μοναστήρι του Αβά Γεράσιμου, που κάποτε ήταν λαύρα και κοινόβιο των μοναχών που αναχωρούσαν για την έρημο, σήμερα στέκεται περήφανο στην καρδιά του απότομου τοπίου. Σύμφωνα με την μεσαιωνική παράδοση, στο μοναστήρι αυτό στάθμευσε η Αγία Οικογένεια κατά τη φυγή της στην Αίγυπτο. Στην έρημο του Ιορδάνου, στο μοναστήρι του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου. Το μοναστήρι αυτό στα αραβικά λέγεται Τερ Χάτσιλε, που σημαίνει στη μετάφραση μοναστήρι της Πέρδικας. Ο Άγιος Γεράσιμος ήταν μια εξαιρετική μορφή του μοναχισμού στην Παλαιστίνη. Έζησε εκεί ως το τέλος της ζωής του, διακονούμενος από ένα λιοντάρι που θεράπευσε και από τότε έγινε ο πιστός σύντροφός του. Βρισκόμαστε στο βαθύτερο σημείο του κόσμου, 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Εδώ η υγρασία είναι μηδέν. Τα σύννεφα περνούν το χειμώνα ενώ βρέχει στα Ιερουσαλήμ ή στην Ιορδανία. Εδώ βλέπουμε τα σύννεφα, μόνο βροχή δεν βλέπουμε και όσο πάει κάθε χρόνο και λιγοστεύει. Υπάρχει μεγάλη υψηδρία εδώ. Καλημέρα, τι κάνουμε. Σήμερα στο μοναστήρι αυτό που είναι γνωστό ως το μοναστήρι της Πέρδικας ζει ένας μόνο Έλληνας μοναχός και έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ολόκληρη κοινωνία γύρω του. Στην έρημο του Ιορδάνου, στο μοναστήρι του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου.